Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι 3η 23 Οκτωβρίου. Παρακολουθείτε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από το Ιόνιαν. Πάμε να δούμε μαζί τις σημαντικότερες ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους. Συνεχίζεται η δίκη για την υπόθεση δολοφονίας του Μπακαρί Χέντερσον στον Λαγανά της Ζακύνθου. Κατέθεσαν οι μάρτυρες υπεράσπισης των κατηγορουμένων. Ολονύχτια μάχη με τις φλόγες στην Ηλία, μεγάλη δύναμη της πυροσβεστικής στα μέτωπα στην περιοχή της κορυφής. Σε λειτουργία από τον ΕΦΚΑ η εφαρμογή για την ηλεκτρονική υποβολή αίτησης που αφορά στις μειώσεις των συνταξιούχων. Τι πρέπει να κάνουν, βήμα-βήμα η διαδικασία. Τι γίνεται με την ρύθμιση χρεών, το σχέδιο για τις νέες 120 δόσεις. Φορτηγό πλοίο προσέκρουσε σε βραχονισίδα ανοιχτά της Μονεμβασιάς. Το ολονύχτιο θρίλερ και η μεταφορά στο λιμάνι της Νεάπολης. Όλο το χειμώνα θα παραμείνει στον Μεσολόγγι το θρυλικό σκάφος Χριστίνα του Ωνάση, για πρώτη φορά ανοιχτό για το κοινό. Ολοκληρώθηκε, κυρίες και κύριοι, στα δικαστήρια της Πάτρας ο κύκλος των καταθάσεων μαρτύρων υπεράσπισης στην υπόθεση για τον θάνατο του Αμερικανού τουρίστα Μπακαρί Χέντερσον. Γονείς και συγγενείς των κατηγορουμένων, κυρίως από τη Σερβία, κατέθεσαν ενώπιον του ακροτηρίου με δάκρυα στα μάτια, ενώ όλοι πλέον περιμένουν με ενδιαφέρον τις απολογίες των κατηγορουμένων. Με την κατάθεση μαρτύρων υπεράσπισης ολοκληρώθηκε ο κύκλος της εξέτασης μαρτύρων για την υπόθεση της δολοφονίας του Αμερικανού Μπακαρί Χέντερσον στο Λαγανά Ζακύνθου το 2017. Μετά από την ολιγοήμερη διακοπή, κατέθεσαν στο μεικτό ορκωτό δικαστήριο της Πάτρας πλήθος γονέων και συγγενών των κατηγορουμένων. Μάλιστα, αρκετοί εξ αυτών έφτασαν στην Ελλάδα από την Σερβία προκειμένου να υπερασπιστούν τους δικούς τους ανθρώπους. Με δάκρυα στα μάτια και εμφανή την αγωνία στα πρόσωπά τους για την έκβαση της υπόθεσης, οι γονείς που στάθηκαν απέναντι από την έδρα του δικαστηρίου μίλησαν με τα καλύτερα λόγια για τα παιδιά τους, κάνοντας συχνές αναφορές στον τρόπο με τον οποίο τα ανέθρεψαν και τονίζοντας ότι ποτέ δεν θα μπορούσαν να σκοτώσουν εν γνώση τους έναν άνθρωπο. Είχαμε τις καταθέσεις των μαρτύρων υπεράσπισης κάποιων από τον κατηγορουμένων, γιατί κάποιοι είχαν καταθέσει σε προηγούμενη δικάσιμο. Σήμερα κατέθεσαν γύρω στα 19 άτομα, οι περισσότεροι ήταν γονείς και συγγενείς των κατηγορουμένων και όπως αντιλαμβάνεστε έλεγαν καλά λόγια για τους κατηγορουμένους, σεβαστό, έχουν δικαίωμα στην υπεράσπιση. Την Πέμπτη συνεχίζεται, διέκοψε με την ολοκλήρωση των καταθέσεων των μαρτύρων υπεράσπισης και την Πέμπτη ξεκινάει με τις απολογίες των κατηγορουμένων πλέον. Μετά την ολοκλήρωση των απολογιών, τη σκυτάλη θα πάρουν οι δικηγόροι για τις αγορεύσεις τους, διαδικασία που αναμένεται να κρατήσει επίσης αρκετές ημέρες και πριν την ετοιμιγορία της έδρας θα προηγηθεί η αγόρευση του εισαγγελέα. Το ενδιαφέρον πλέον επικεντρώνεται στις απολογίες των κατηγορουμένων. Η υπόθεση θα επιστρέψει στα έδρανα του δικαστικού μεγάρου της Πάτρας στις 25 του μήνα. Οπότε και οι κατηγορούμενοι θα προσπαθήσουν να πείσουν δικαστές και ενόρκους για το ότι δεν είχαν πρόθεση να σκοτώσουν τον Μπακαρί Χέντερσον. Η διαδικασία δεν θα ολοκληρωθεί την ίδια ημέρα, αλλά θα συνεχιστεί και στις 29 Οκτωβρίου. Οπότε και έχει προγραμματιστεί η μεταγωγή και δύο νεαρών εκ των κατηγορουμένων που κρατούνται στις φυλακές της Αυλώνας. Μέχρι τώρα, η δίκη έχει χαρακτηριστεί από πολλές εντάσεις, ακόμα και μεταξύ των δικηγόρων, ενώ από τις καταθέσεις έχει ξεχωρίσει αυτή της Αγγελικής Τσιόλα, η οποία έκανε την ιατροδικαστική εξέταση στο πτώμα του Αμερικανού τουρίστα Μπακαρί Χέντερσον. Δύο μεγάλες πυρκαγιές ξέσπασαν χθες βράδυ στην Ηλία, στην Τριανταφυλιά και στην περιοχή της κορυφής. Οι ισχυροί άνεμοι που έπνεαν στην περιοχή δυσχέραιναν το έργο των πυροσβεστών, οι οποίοι έδωσαν ολονύχτια μάχη με τις φλόγες. Ο Περικλής Πατσούρης θα μας δώσει τις πληροφορίες. Περικλή, καλησπέρα. Καλησπέρα, Γεωργία. Καλησπέρα στους τηλεθεατές μας. Ο Ρέστης έγινε πυροσβέστης έτσι ακριβώς, γιατί τα πράγματα ήταν πολύ τραγικά. Γιατί όλα αυτά ξεκίνησαν περίπου 8 και 4 το πρώτο στήμα στην περιοριστική. Ότι έχει ξεσπάσει φωτιά και έχει πάρει επικίνδυνη στάση, γιατί οι άνεμοι έπαιρναν 6 με 7 μπουφόρ. Καταλαβαίνει, Γεωργία, ότι αν ξέφευγε αρκετά, έφτασε μόλις 200 μέτρα από τα σπίτια και γενικότερα κινδύνευσαν σε κάποιες περιπτώσεις κινδύνευσαν αρκετές δασικές εκτάσεις. Στα εστρέμματα σε μόλι διάστημα 2 ώρων. Λοιπόν, αν δεν έπεφε βροχή περίπου 11:30 οι πρώτες ψυχάδες, τα πράγματα θα ήταν αρκετά πιο δύσκολα. Το θέμα είναι ότι από την πρώτη στιγμή υπήρχε ο κ. Πετρούτσος, 19 πυροσβεστικά οχήματα μαζί με πλήθος πυροσβεστών, περίπου 40 πυροσβέστες βρέθηκαν από την πρώτη στιγμή εκεί. Και καταλαβαίνουμε ότι τα πράγματα γενικότερα πήγαν καλά, γιατί είπαμε, ο Ρέσης που είναι
όλα αυτά που άλλωστε έγιναν τις προηγούμενες ημέρες, αλλά έκανε το καλό το να βρέξει αρκετά. Περικλή, ήταν ένα δύσκολο βράδυ στο τελείωμα της αντιπυρικής περίοδου, που όπως μας είπες, ναι, μεν ήταν σωτήρια η βροχή τη συγκεκριμένη στιγμή που ξεκίνησε, ωστόσο νωρίτερα έπνεαν ισχυροί άνεμοι. Έτσι ακριβώς, Γιουλία. Το θέμα είναι ότι μόνο κάποιοι ανεγκέφαλοι μπορούν να κάνουν αυτό το πράγμα. Γιατί μιλάμε για δύο ιστορίες ταυτόχρονα σε διάστημα, μάλλον σε απόσταση τουλάχιστον λίγο χιλιόμετρο. Καταλαβαίνουμε ότι στην κορυφή, στην τελευταία, μέσα σε διάστημα 15-20 λεπτών είχαμε δύο ιστορίες. Άρα λοιπόν, χέρι ανθρώπινο ήταν αυτό που έκανε αυτές τις αποτρόπες πράξεις. Κάποιοι ανεγκέφαλοι για άλλη μια φορά, την ώρα που περιμέναμε θεωρούς ανέμους και όχι βροχή, εκείνο το κλινικό σημείο, έκαναν αυτή την αποτρόπια πράξη. Πρέπει να καταλάβουν λοιπόν όλοι ότι μόνο τυχαίο δεν μπορεί να χαρακτηριστεί αυτό το γεγονό. Δεν το λέμε εμεί, αλλά το λέει και η κυβερνητική υπηρεσία. Άρα τα μέτρα πρέπει να είναι πολύ πιο αυστηρά, να οδηγούν στη δικαιοσύνη. Και το θέμα είναι ευτυχώ, γενικότερα η περιοριστική φέτο τη σεζόν 17-18 έχει κάνει πολύ καλά το έργο τη. Και από την πρώτη στιγμή ο κ. Πετρούση βρέθηκε εδώ μαζί με τον διοικητή τη τουριστική υπηρεσία. Πρέπει να πούμε ότι χρειάστηκαν από όμορφο νομού αρκετέ δυνάμει για να είχαμε δύο διαφορετικέ θητείε και μιλάμε για 37 περιοριστικά οχήματα με 80 περιοριστέ. Άρα λοιπόν βοήθησε να όχι μόνο από αρχαιολυπία, αλλά και από όλες τις περιοχές του νομού και από την Αχαΐα και από την Αρκαδία και την Μεσσηνία είχαν περιοριστικά οχήματα άμεσα και έτσι λοιπόν διευθώσαμε τα πιο δύσκολα. Οι ισχυρές λοιπόν δυνάμεις της πυροσβεστικής, ωστόσο Περικλή, για να κλείσουμε με ένα σχόλιο, όπως είπες έκανε πολύ καλά το έργο τους, ήταν ένα δύσκολο καλοκαίρι, είχαμε αρκετά περιστατικά στην Ηλία. Πάνω από 400 περιστατικά, αλλά τουλάχιστον δεν κινδύνευσαν ανθρώπινες ζωές, κινδύνευσαν σε κάποιες στιγμές κάποιες στατικές, γιατί είδαμε μέσα από το Ιόνιο και όχι μόνο το τι ακριβώς είναι εφέσιμο στις φωτιές. Το Έριξον βρέθηκε από πολύ νωρίς εδώ, πέρυσι δεν υπήρχε το Έριξον, τον Ιόνιο βρέθηκε στην Ανδραμίδα. Άρα λοιπόν τα Καναντέρ φέτος ήταν και συγκυρία λίγο καλή, το ότι τα Καναντέρ σε πολλές περιπτώσεις δεν υπήρχαν σε άλλες φωτιές, δεν πήγαν σε άλλες φωτιές, άρα τα είχαμε από την πρώτη στιγμή εδώ. Και γενικότερα η περιοχή έκανε πολύ καλά το έργο, αξίζει η ταινία σε αυτούς τους ανθρώπους που άλλωστε κάθε μέρα δεν είναι το τελικό της μάχη. Τέλος, καλό, όλα καλά, πιστεύουμε ότι πλέον έχουμε πει για τα καλά στο Ιδονόπουλο. Πρωτόγνωρο αυτό να πάω στη Γεωργία, τον έχουμε από τις 23 Οκτωβρίου, οι δύο συντάξεις που βλέπατε και σε όλη την Πελοπόννησο να βρέχει, εδώ το γνώρισαν. Άρα λοιπόν, μόνο ανθρώπινο χέρι δεν μπορούσε να κάνει αυτό. Και ήδη είχαμε 60 στρέμματα και άλλα 50, περίπου 120-110 στρέμματα μέσα στη διάρκεια περίπου 3 ωρών. Άρα καταλαβαίνουμε, δύσκολα την περιοχή, δύσκολο όλο αυτό που άλλωστε πήγε να συνηθίσει. Τελικά τέλος, καλό, όλα καλά. Μάλιστα. Περικλή, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ενημέρωση. Καλό σου βράδυ. Τώρα, κυρίες και κύριοι, άνοιξε η ηλεκτρονική εφαρμογή του ΕΦΚΑ για τα αναδρομικά των συνταξιούχων. Την ίδια στιγμή, η εφορία σαρώνει τους τραπεζικούς λογαριασμούς οφειλετών προς το δημόσιο, οι οποίοι βλέπουν ως σανίδα σωτηρίας την πρόταση της κυβέρνησης για δυνατότητα ρύθμισης σε 120 δόσεις των χρεών που έχουν δημιουργηθεί μέχρι και το τέλος του 2017. Και με βγάζει κατευθείαν στο ΕΦΚΑ. Η διοίκηση του ενιαίου φορέα κοινωνικής ασφάλισης έθεσε από την Τρίτη σε λειτουργία online εφαρμογή για την ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεως που αφορά στις μειώσεις που έχουν εφαρμοστεί στην κύρια και την επικουρική σύνταξη, ώστε οι δικαιούχοι να λάβουν τα αναδρομικά που τους αναλογούν. Άνοιξε η πλατφόρμα στο efka.gov.gr ή αν πληκτρολογήσουμε στο Google το ika.gr θα μας οδηγήσει εκεί, όπου άνοιξε η πλατφόρμα μέσω της οποίας μπορούμε να υποβάλουμε ηλεκτρονικά την αίτησή μας, προκειμένου για την επιστροφή των αναδρομικών που είχαν κοπεί στο άρθρο 6 του νόμου 4051 του 2012. Ηλεκτρονικές υπηρεσίες, πάμε εδώ πέρα πληροφόρηση συνταξιούχων. Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση του φορέα, η εν λόγω αίτηση θα απευθύνεται προς τις περιφερειακές υπηρεσίες του ΕΦΚΑ ή τους τομείς επικουρικής ασφάλισης του ενιαίου ταμείου, επικουρικής ασφάλισης και εφάπαξ παροχών, από που λαμβάνει ο συνταξιούχος την κύρια επικουρική σύνταξη και αποσκοπεί πρωτίστως στη διευκόλυνση των ενδιαφερόμενων και στην αποφυγή σόρευσης αιτήσεων στις αρμόδιες υπηρεσίες πληρωμών συντάξεων. Αυτή η αίτηση, όπως είπα, είναι ηλεκτρονική. Μπαίνουμε σε αυτή τη σελίδα, χρησιμοποιούμε τους κωδικούς TaxNet για να μπορέσουμε να εισέλθουμε στο αρχικό στάδιο. Την ίδια στιγμή, σαρώνει τους τραπεζικούς λογαριασμούς η εφορία, καθώς πλέον επιβάλλονται κατασχέσεις από την φορολογική διοίκηση στους φορολογούμενους που δεν εκπληρώνουν εμπρόθεσμα τις φορολογικές τους υποχρεώσεις. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της ΑΑΔΕ, ο αριθμός των φορολογούμενων που βρίσκονταν υπό το καθεστώς μέτρων αναγκαστικής ίσπραξης έχει ανέλθει φέτος το καλοκαίρι στους 1.143.356 πολίτες. Στην περιοχή της Αχαΐας, δεκάδες χιλιάδες είναι οι κατασχέσεις που έχουν γίνει μέχρι σήμερα. Το μόνο θετικό, το οποίο και αναμένεται
γίνεται τις επόμενες εβδομάδες είναι η δυνατότητα που θα δοθεί για ρύθμιση των οφειλών σε δόσεις. Πράγματι έχει δημιουργηθεί όχι μόνο αυτό το μήνα, αλλά γενικότερα όλους τους μήνες ένα σαφάρι της εφορίας προκειμένου να προχωρήσει στην ίσπραξη χρησιμοποιώντας κάθε μέσο το οποίο είναι πρόσφερο. Είτε κατασχέσεις, στέλνοντας ειδοποιητήρια. Δεν έχουμε βέβαια πληστηριασμούς κατοικιών κτλ. Όμως έχουμε περιορισμούς, έχουμε κατασχέσεις σε τραπεζικούς λογαριασμούς κ.ο.κ. Εν αναμονή λοιπόν κάποιων εξελίξεων εντός της επόμενης εβδομάδος, όπου θα ρυθμίζονται σε 120 δόσεις για μισθωτούς και συνταξιούχους, οι οποίοι μέχρι σήμερα δεν είχαν αυτή τη δυνατότητα. Η επιβολή μέτρων αναγκαστικής ίσπραξης για τους φορολογούμενους είναι μια εξαιρετικά επώδυνη διαδικασία, καθώς εκτός από την απώλεια των τραπεζικών τους υπολείπων, διαπιστώνουν ότι πρέπει να ταλαιπωρηθούν προκειμένου να απελευθερώσουν ποσά όπως αυτά που καλύπτονται από το ακατάσχετο όριο. Πάμε στη Λακωνία. Στη βραχονισίδα Καράβη, που βρίσκεται ανατολικά της Μονεμβασιάς, προσέκρουσε χθες τα μεσάνυχτα το φορτηγό πλοίο Άγιος Γεώργιος. Αμέσως στήθηκε επιχείρηση για να μεταφερθεί στο λιμάνι της Νεάπολης. Ο Χρήστος Πετρούλιας έχει το ρεπορτάζ. Χρήστο, καλησπέρα. Καλησπέρα, Γεωργία. Έτσι λοιπόν, μετά την πρόσκρουση του σκάφους Άγιος Γεώργιος ανοιχτά της Μονεμβασιάς, συνέπεια ήταν να προκληθεί ελεγχόμενη εισρωή υδάτων στο μπροστινό στεγανό του πλοίου. Άμεσα σήμανε συναγερμός στο ενιαίο κέντρο συντονισμού έρευνας και διάσωσης του λιμενικού σώματος. Ενημερώθηκαν οι λιμενικές αρχές Γηθίου, Μονεμβασίας και Νεάπολης και στην περιοχή έσπευσε περιπολικό σκάφος του λιμενικού. Ενώ αξιοσημείωτο είναι να πούμε ότι ο πλοίαρχος του σκάφους δεν τήθηκε συνδρομή από το λιμενικό. Στη συνέχεια, τις επόμενες ώρες, το πλοίο κατέπλεψε με ασφάλεια στον όρμο των Βατίκων και αγκυροβόλησε στο λιμάνι της Νεάπολης. Οι 8 Έλληνες ναυτικοί πλήρωμα του πλοίου είναι όλοι καλά στην υγεία τους. Σύμφωνα με το λιμενικό λοιπόν, το πλοίο Άγιος Γεώργιος είχε αναχωρήσει από το λιμάνι της Νέας Καρβάλης στην Καβάλα και είχε προορισμό το Γήθιο. Μετέφερε 1.700 περίπου τόνους λίπασμα. Έχει απαγορευτεί ο απόπλους του πλοίου μέχρι ο αρμόδιος νεογνώμονας να χορηγήσει το πιστοποιητικό για την ασφαλή αναχώρηση του πλοίου. Το πλήρωμα, όπως μας είπες, είναι καλά στην υγεία του. Χρήστο, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Τώρα, κυρίες και κύριοι, άγνοια από τους πολίτες και στην Αχαϊκή Πρωτεύουσα για τον Οικογενειακό Γιατρό, καταγράφει πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου, Άννα Μαστοράκου. Χαρακτηριστική είναι η αντιστοιχία των γιατρών που παραθέτει, οι οποίοι και καλούνται να αναλάβουν ρόλο οικογενειακού γιατρού σε μια πόλη εκατοντάδων χιλιάδων πολιτών. Με αρκετούς γιατρούς να είναι αντίθετοι και τους πολίτες σε πλήρη σύγχυση σχετικά με τις νέες διαδικασίες, προχωράει η εφαρμογή του θεσμού του οικογενειακού γιατρού στη χώρα μας. Μια μεταρρύθμιση που για την κυβέρνηση αποτελεί σημαία στο χώρο της υγείας. Με τους οικογενειακούς γιατρούς υπάρχει υποχρέωση των πολιτών να εγγραφούν σε οικογενειακό γιατρό. Παρ' όλα αυτά, ακόμα δεν υπάρχει ικανοποιητικός αριθμός που θα μπορέσει να στηρίξει τις ανάγκες των πολιτών. Πάρα πολλοί δεν έχουν βρει τρόπο και τη διαδικασία για να εγγραφούν. 2 μήνες πριν από την πλήρη εφαρμογή του θεσμού υπάρχει άγνοια από τους πολίτες και στην Αχαΐα για τον τρόπο, το χρόνο και τη διαθεσιμότητα σε γιατρούς ώστε να προχωρήσουν σε ανάθεση σε οικογενειακό γιατρό των μελών της οικογένειάς τους. Η επανεκλεγήσα πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου και πρόεδρος της Ένωσης Ιατρών ΕΟΠΗ, Άννα Μαστοράκου, θεωρεί ότι το σχέδιο του Υπουργείου έχει αποτύχει και ειδικά προς το παρόν δεν μπορεί να λειτουργήσει. Και μπορεί οι πολίτες να ψάχνουν γιατρό ώστε να γραφτούν στα σχετικά μητρώα, αλλά οι οικογενειακοί γιατροί και παιδίατροι που διαθέτει το σύστημα στην Πάτρα δεν επαρκούν για τους 200.000 και πλέον πατρινούς. Υπάρχουν 17 οικογενειακοί γιατροί στην περιοχή μας, με σύμβαση οικογενειακού γιατρού, για να εξυπηρετηθούν ανάγκες όλων των ασφαλισμένων. Επικουρικά έχουν βαφτιστεί οι γιατροί των κέντρων υγείας, δηλαδή παθολόγοι, γενικοί γιατροί και παιδίατροι, ώστε να μπορέσουν να βοηθήσουν σε αυτή την νέα λειτουργία του οικογενειακού γιατρού. Δυστυχώς, εμείς θεωρούμε ότι ήταν πολύ βιαστική η διαδικασία που ουσιαστικά προχώρησε το Υπουργείο Υγείας. Σε απάντηση αυτού, το Υπουργείο Υγείας έχει επιστρατεύσει τους γιατρούς των κέντρων υγείας αστικού και αγροτικού τύπου.
Μπορεί προς το παρόν η μη εγγραφή σε οικογενειακό γιατρό να έχει κυρίως οικονομικό κόστος για τους πολίτες, ωστόσο από τις αρχές του επόμενου έτους θα είναι σοβαρότατο εμπόδιο για την πρόσβασή τους σε πιο εξειδικευμένη φροντίδα, καθώς θα ξεκινήσει η ισχύς του συστήματος παραπομπών. Αυτό πρακτικά σημαίνει πως για να επισκεφθεί ένας πολίτης τον ειδικό γιατρό πλην των επιγουσών καταστάσεων, θα πρέπει να πάρει παραπομπή από τον οικογενειακό. Τροπολογία για τη δημιουργία χώρων ελεγχόμενης χρήσης ναρκωτικών ετοιμάζει το Υπουργείο Υγείας, όπως ενημέρωσε ο Ανδρέας Ξανθός απαντώντας σε σχετική επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή της Δημοκρατικής Συμπαράταξης Κώστα Αμπαριώτα. Ο κ. Ξανθός τόνισε ότι το συγκεκριμένο μέτρο εφαρμόζεται με επιτυχία σε ευρωπαϊκές χώρες και έχει διαπιστωθεί ότι μειώνει τους θανάτους των τοξικοεξαρτημένων και την μετάδοση ασθενειών μεταξύ των χρηστών. Το ζήτημα των χρηστών ναρκωτικών απασχολεί διαχρονικά τη χώρα μας, αφού ο αριθμός τους παραμένει μεγάλος και δεν μπορεί να μειωθεί παρά τις προσπάθειες που γίνονται. Μια νέα τροπολογία του Υπουργείου Υγείας σχετικά με την δημιουργία χώρων ελεγχόμενης χρήσης ναρκωτικών ίσως φέρει μια λύση στο πρόβλημα. Ο Υπουργός Υγείας Ανδρέας Ξανθός, απαντώντας σε σχετική ερώτηση στη Βουλή, αναφέρθηκε σε αυτό το ζήτημα, ενώ τόνισε ότι το μέτρο εφαρμόζεται επιτυχημένα στο εξωτερικό. Οτιδήποτε σχεδιάζει η πολιτεία και έχει σχέση με την πρόληψη είναι πάρα πολύ θετικό. Είναι πάρα πολύ θετικό γιατί είναι μια δομή ακόμα η οποία θα βοηθάει σε αυτή την κατεύθυνση. Δεν την έχουμε δει όμως, θα πρέπει να τη δούμε για να μπορούμε να την κρίνουμε. Το μέτρο αυτό έχει στόχο να μειώσει τους θανάτους των χρηστών αλλά και την μείωση μετάδοσης ασθενειών μεταξύ τους. Μάλιστα, πρόκειται να δημιουργηθεί μητρό καταγραφής όσων κάνουν χρήση σε ελεγχόμενους χώρους. Έτσι κι αλλιώς, ό,τι γίνεται σε ευρωπαϊκό επίπεδο, που σημαίνει ότι από τη στιγμή που γίνεται και στην Ευρώπη θα γίνει και στην Ελλάδα. Οπότε, μάλλον θα είναι σε θετική κατεύθυνση, θα το δούμε όμως. Η εξάρτηση όχι μόνο από τις ουσίες, αλλά γενικά από συμπεριφορές, είναι ένα θέμα που πολύ παραγωγικό και επηρεάζεται πάρα πολύ και από την κοινωνία και από την οικογένεια. Θεωρώ είναι πάρα πολύ καλό να γίνει ένας τέτοιος ελεγχόμενος χώρος, να βοηθήσει τα παιδιά που έχουν προβλήματα και είναι πάρα πολύ καλή πρωτοβουλία για κίνηση. Τον ρόλο της οικογένειας στην μείωση των χρηστών ναρκωτικών ανέφεραν αρκετοί πολίτες που τόνισαν ότι είναι ένα πρόβλημα που μπορεί να λυθεί μόνο με κοινή προσπάθεια. Είναι συνολική ευθύνη. Είναι πρώτα απ' όλα της οικογένειας, δεύτερον είναι της ίδιας της πολιτείας, είναι θέμα εκπαίδευσης, είναι θέμα κουλτούρας, είναι προβλήματα τα οποία δημιουργούνται σε αναπτυσσόμενες κοινωνίες. Πρέπει να υπάρχει ένα συνολικό πλαίσιο, σε ένα κράτος ευνομούμενο, προκειμένου να σταματήσει αυτή η μάστιγα. Η πρόληψη ξεκινάει από εκεί. Πώς θα καταργήσουν να έρχονται τα ναρκωτικά, από εκεί και πέρα τα υπόλοιπα θα τα βρούμε. Σύμφωνα με στοιχεία από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Πληροφόρησης για τα Ναρκωτικά, το 2016 η εκτίμηση του συνολικού αριθμού χρηστών ναρκωτικών υψηλού κινδύνου για τη χώρα ξεπερνούσε τους 17.000. Πάμε τώρα στην Κεφαλονιά. Ταλαιπωρία υπέστησαν οι επιβάτες πτήσης της Ryanair, καθώς λόγω των καιρικών συνθήκων που επικρατούσαν χθες βράδυ στο νησί, το αεροπλάνο δεν μπορούσε να προσγειωθεί και έτσι μεταφέρθηκαν στην Θεσσαλονίκη. Η Ελευθερία Κουλουριώτου από το inkefalonia.gr θα μας δώσει περισσότερες πληροφορίες. Ελευθερία, καλησπέρα. Καλησπέρα σας από Κεφαλονιά. Από το Στάνσεν του Λονδίνου η πτήση χθες δεν πραγματοποίησε την προσγείωσή της λόγω των κακών καιρικών συνθήκων. Επομένως παρέμειναν στην Θεσσαλονίκη στο αεροδρόμιο Μακεδονία. Προσγειώθηκε τελικά, παρέμειναν μέχρι σήμερα τις 6:45 το απόγευμα. Ήδη πριν λίγα λεπτά επιβιβάστηκαν οι 165 επιβάτες οι οποίοι επίσης παρέμειναν στην Κεφαλονιά γιατί ήταν αδύνατο να επιβιβαστούν σε μια πτήση η οποία δεν πραγματοποιήθηκε για να αποχωρήσουν και φυσικά γύρω στα 65 άτομα είναι πλέον στον τόπο προορισμού τους, στην Κεφαλονιά. Μάλιστα, μία περίπου επομένως 24-ωρη ταλαιπωρία. Αλλά να πάμε τώρα, Ελευθερία, στα θετικά. Έχουμε νέες πτήσεις για το 2019 στα Ιόνια νησιά από διάφορες αεροπορικές εταιρείες. Ακριβώς. Όσον αφορά την Κεφαλονιά, ανακοινώθηκαν ήδη άλλες δύο πτήσεις ανά εβδομάδα από Βερολίνο από 3 Απριλίου έως και 26 Οκτωβρίου. Επίσης, όσον αφορά γενικά τα Ιόνια νησιά, σε συνεργασία με την αεροπορική εταιρεία Ryanair, έχουν μέχρι στιγμής προγραμματιστεί 8 πτήσεις την εβδομάδα επιπλέον, οι οποίες αρχίζουν από τον ερχόμενο Απρίλιο. Για την Κέρκυρα, ανακοινώθηκαν νέες πτήσεις από τα αεροδρόμια Λονδίνου και από την Πολόνια και Λίβερπουλ, συνολικά 6 πτήσεις. Όλες αυτές συμβάλλουν σίγουρα αποτελεσματικά στην επιμήκυση της τουριστικής περίοδου για τα Επτάνησα. Και παράλληλα, ανακοινώθηκε και η σύνδεση του ακτίου με το Ανόβερο.
από 21 Μαΐου ως 8 Οκτωβρίου για την επόμενη χρονιά από την αεροπορική εταιρεία Κόντορ. Όλα αυτά αδειώνουν την πεποίθηση για μια ακόμη καλύτερη ποιοτικά αλλά και ποσοτικά τουριστική περίοδο το 2019. Mm-hmm. Αυτές λοιπόν οι συνεργασίες, όπως μας είπες, έχουν στόχο την επιμήκυνση της σεζόν. Γενικότερα αυτή η σεζόν που κλείνει τώρα έχει θετικό πρόσημο για το νησί από την αφίξεις. Βεβαίως. Είχαμε διψήφιο αριθμό ποσοτικά για την Κεφαλονιά για τον Σεπτέμβριο και περιμένουμε να κλείσει και ο Οκτώβριος, ούτως ώστε να έχουμε πλέον κατά κάποιο τρόπο κλείσει, γιατί στην ουσία 3 Νοεμβρίου κλείνουν οι πτήσεις του εξωτερικού για την Κεφαλονιά. Μάλιστα, Ελευθερία, ευχαριστούμε πολύ για τις πληροφορίες. Καλό σου βράδυ. Καλά. Τώρα, κυρίες και κύριοι, η θαλαμυγός Χριστίνα του Ωνάση κατέπλεψε στο Μεσολόγγιο, όπου και θα παραμείνει μέχρι τον Φεβρουάριο, μετά από πρόταση του Δημάρχου Νίκου Καραπάνου. Μάλιστα, η θαλαμυγός θα είναι ανοιχτή για το κοινό. Η θαλαμυγός του Ωνάση Χριστίνα κατέπλεψε στο λιμάνι Μεσολογγίου. Για πρώτη φορά ανοίγει τις πύλες της στο κοινό που θα έχει την ευκαιρία να γνωρίσει από κοντά την ιστορία του Έλληνα εφοπλιστή. Περπατώντας μέσα στην θαλαμυγό, σε πιάνει δέος. Η ιστορία ξετυλίγεται μπροστά σου, περνώντας από τις 18 καμπίνες στην προεδρική σουίτα, τους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους που συνδέονται μεταξύ τους με μια κεντρική σπυροειδή σκάλα. Το κρεβάτι είναι αντιγραφή από φωτογραφία, δυστυχώς, όπως σας είπα. Σωστά. Δεν προσεφέρθη το Ίδρυμα να μου δείξει το πραγματικό του. Όλα ξεκίνησαν μετά την πρόταση του Δημάρχου να έρθει η θαλαμυγός Χριστίνα στο Μεσολόγγι. Μια πρωτοβουλία που έχει ενθουσιάσει τους κατοίκους αλλά και τους επισκέπτες της πόλης. Φιλοξενούμε σήμερα την ιστορία. Φιλοξενούμε το μύθο. Μια ιστορική πόλη, μια πόλη και αυτή ορόσημο της Ελλάδας, φιλοξενεί ένα μύθο και μια ιστορία ενός ανθρώπου, ενός πολιτικού, ενός πλοίου και ενός θαλάσσιου, θα λέγα, θαλάσσιου ιστορίας. Ο Αριστοτέλης Ωνάσης ξόδεψε 4 εκατομμύρια δολάρια το 1954 για το Χριστίνα, που μετά το πέρας του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου και την απόβαση στην Ορμανδία πουλιόταν για παλιοσίδερα. Το μήκος της θαλαμυγού φτάνει τα 99 μέτρα, ενώ έχει πλάτος 11 μέτρων και εκτόπισμα 2.250 τόνων. Όταν ο Ωνάσης πέθανε το 1975, άφησε το γιότ στην κόρη του Χριστίνα. Εκείνη το δόρισε στο ελληνικό κράτος για να χρησιμοποιηθεί ως προεδρική θαλαμυγός. Το 1998 το αγόρασε ο Έλληνας εφοπλιστής Τζον Πολ Παπανικολάου και ανακαίνισε το σκάφος από το 1999 μέχρι το 2001, πληρώνοντας πάνω από 50 εκατομμύρια δολάρια. Θεωρώ ότι ήταν ένας επιτυχημένος στόχος και θα ήθελα να πω ότι να εκφράσει αυτή η ιδιαίτερα ευαισθησία του Δήμαρχου, να προκαλέσει αυτό το πράγμα, να αποτελέσει και ένα στοιχείο έμπνευσης και για άλλους ομοειδείς του, ας πούμε. Ίσως πιθανόν με άλλα πράγματα, αλλά πάντα υπάρχουν σύμβολα. Από το κατάστρωμα της θαλαμυγού έχουν περάσει ιστορικές προσωπικότητες. Ηθοποιοί, τραγουδιστές, αλλά και άνδρες της πολιτικής σκηνής. Αυτή ήταν η θέση του Ωνάση, πάντα. Μία θέση καινή, δύο θέσεις καινές, τελευταία θέση Τσόρτσιλ εκεί. Στη μέση κάθεται ο Τζον Φίτζεραλντ Κένεντι πριν γίνει πρόεδρος. Η θαλαμυγός περιλαμβάνει βιβλιοθήκη, αθλητικό κέντρο, παιδότοπο, κέντρο ομορφιάς, γυμναστήριο, τζακούζι και χώρο για μασάζ. Το θρυλικό σκάφος Χριστίνα θα παραμείνει στο Μεσολόγγι μέχρι και τον Φεβρουάριο, έτοιμο να υποδεχθεί όλους εκείνους που θέλουν να κάνουν ένα ταξίδι στην ιστορία. Τώρα καθυστερεί η εξέταση των ενστάσεων για τους δασικούς χάρτες στη Μεσσηνία. Η διαδικασία εξέτασης αναμένεται να είναι χρονοβόρα, μιας και για κάθε μία περίπτωση πρέπει να γίνει συνάντηση με τον ιδιοκτήτη, ενώ ίσως χρειαστούν και αυτοψίες. Στο 94% φτάνει το ποσοστό των εκτάσεων στη Μεσσηνία που περιλαμβάνονται στον δασικό χάρτη. Ωστόσο, περίπου 15.000 αντιρρήσεις πρέπει να εξεταστούν από 4 επιτροπές που έχουν συγκροτηθεί. Τα μέλη των επιτροπών που προέρχονται από γειτονικούς νομούς της Μεσσηνίας αναμένεται μέσα στο 18 να ξεκινήσουν τις εργασίες τους.
Θα ξεκινήσουν οι επιτροπές μέσα στο 18. Βέβαια θα δούμε από τις πρώτες συνεδριάσεις τον αριθμό των υποθέσεων που θα εξετάζουν. Βέβαια αυτό εξαρτάται και από την πληρότητα της εισήγησης που κάνει το Τμήμα Χαρτογράφησης και με δεδομένο ότι το Τμήμα Χαρτογράφησης έχει τις εισηγήσεις και για τις 4 επιτροπές. Καταλαβαίνετε ότι αυτό είναι και λίγο δύσκολο γιατί πρέπει να παραδώσει φακέλους και τις εισηγήσεις πλήρης στις επιτροπές. Η διαδικασία της εξέτασης των αντιρρήσεων δεν είναι εύκολη και κανείς δεν ξέρει πόσο θα κρατήσει. Οι φάκελοι πρέπει να δίνονται έτοιμοι από το Τμήμα Χαρτογράφησης, το οποίο αναμένεται να ενισχυθεί με ακόμη 2 δασολόγους. Πρέπει να κληθεί ο ενδιαφερόμενος να πει τις απόψεις του. Καταλαβαίνετε ότι στον χρόνο συνεδρίας μιας επιτροπής είναι δύσκολο να ξεπεράσει 30, παράδειγμα. Είναι ένας πολύ μεγάλος αριθμός στην 30 υποθέσεις. Κάποιες περιπτώσεις που είναι δύσκολο μέσω του φακέλου και των τεχνικών στοιχείων που έχουμε, δηλαδή αεροφωτογραφίες και όλα αυτά, να βγει συμπέρασμα, θα πρέπει να γίνουν σχετικές αυτοψίες. Έδρα των 3 επιτροπών θα είναι η Καλαμάτα, ενώ η 4η επιτροπή θα συνεδριάζει στην Κυπαρισία. Πρόβλημα συνεχίζει να είναι η μετακίνηση, μιας και τα δασαρχεία μεταβίας καλύπτουν τα οδηπορικά έξοδα για τις αυτοψίες και τις συνεδριάσεις. Μέχρι στιγμής δεν έχει οριστεί η ημερομηνία έναρξης των συνεδριάσεων των επιτροπών, γεγονός που δημιουργεί προβλήματα στους ιδιοκτήτες που δεν μπορούν να προχωρήσουν σε καμία πράξη στα ακίνητα που εκκρεμεί αντίρρηση. Και να αλλάξουμε θέμα, χωρίς πλαστικό καλαμάκι θα πίνουμε τον καφέ μας σε λίγα χρόνια, εφόσον ψηφιστεί, όπως όλα δείχνουν, η οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επί της ουσίας, ζητείται η απαγόρευση πώλησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση πλαστικών προϊόντων μίας χρήσης, στα οποία οφείλεται τουλάχιστον το 70% της θαλάσσιας ρύπανσης. Τα πλαστικά καλαμάκια, βέβαια, μπορούν να αντικατασταθούν από τα βιοδιασπόμενα. Θα μας κάνουν τα χειδακτηλουργούς. Καλαμάκια για καφέ. Τέλος. Θα μπορούσαν να βρουν κάτι άλλο να μας δυσκολέψουν τη ζωή. Όχι ακόμα και σε αυτό που είναι το πιο απλό πράγμα που μπορούν να κάνουν, δηλαδή σήμερα. Είναι αδιανόητο αυτό που σκεφτήκανε. Τα καλαμάκια του καφέ, εκτός των άλλων, βρίσκονται στο στόχαστρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Φυσικά για τον καφέ υπάρχουν και εναλλακτικές προτάσεις. Μια πολύ καλή επιλογή για να μπορέσουμε να σώσουμε το περιβάλλον θα ήταν να χρησιμοποιήσουμε χάρτινα βιοδιασπόμενα καλαμάκια, τα οποία θα διαδιδόντουσαν με το νερό. Ας πούμε για το καλαμάκι. Μπορεί να υπάρξουν μόνιμα καλαμάκια ή έχουν βρεθεί φαγόσιμα καλαμάκια. Δηλαδή πρέπει να τα αναζητήσουμε. Είναι στο να καταργηθούν γιατί πλέον για οικολογικούς λόγους και έχουν βγει και βιοδιασπόμενα πλέον. Οπότε θα ήταν σωστό να καταργηθούν. Ειδικότερα σε ό,τι αφορά στα πλαστικά μίας χρήσης, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θέτησε ψηφοφορία την ερχόμενη Τετάρτη την προοπτική της κατάργησής τους. Επί της ουσίας, ζητά την απαγόρευση πώλησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση πλαστικών προϊόντων μιας χρήσης, στα οποία οφείλεται τουλάχιστον το 70% της θαλάσσιας ρύπανσης. Ένα μεγάλο πρόβλημα για το οποίο μιλάνε τόσο οι περιβαλλοντικές οργανώσεις στο ευρωπαϊκό επίπεδο, όσο και οι επιστήμονες, είναι η μια χρήση. Είναι ο πρώτος και μέγας εχθρός. Μια χρήση δεν είναι μόνο η λεπτή πλαστική σακούλα που ξέρουμε τις επιπτώσεις στα εδάφη, στα νερά και στη θαλάσσια ζωή, αλλά είναι και το καλαμάκι, είναι το ποτηράκι της μιας χρήσης. Είναι ένα σωρό είδη, των οποίων η μία χρήση δικαιώνεται μόνο στα νοσοκομεία. Η νέα ευρωπαϊκή νομοθεσία θα απαγορεύει από το 2021 και μετά την πώληση πλαστικών προϊόντων μιας χρήσης όπως μαχαιροπύρουνα, οτοκαθαριστές, τις γνωστές μπατονέτες, πλαστικά πιάτα, καλαμάκια, αναδευτήρες ποτών, ακόμη και ράβδους στήριξης μπαλονιών. Τα μέλη της Επιτροπής Περιβάλλοντος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου πρόσθεσαν στη λίστα των προς απαγόρευση προϊόντων, εκτός των άλλων, τις λεπτές πλαστικές σακούλες από οξοδιασπόμενο πλαστικό υλικό, καθώς και τις συσκευασίες γρήγορου φαγητού από διογκωμένη πολυστερίνη. Σε αυτό θα συμβάλλουν οι ευρωπαϊκές νομοθεσίες με στόχους. Υπάρχει διαφορά το να θέτεις στόχους χρονικούς και ποσοτικούς και απλώς να θέτεις κατευθύνσεις. Το να θέτεις στόχους ποσοτικούς και χρονικούς σημαίνει ότι έχεις πάρει στα σοβαρά τη δουλειά. Η βελτίωση του πόσιμου νερού και η ευκολότερη πρόσβαση του πληθυσμού σε αυτό, η μείωση των πλαστικών μίας χρήσης, η ανάσχεση της εξάπλωσης της μικροβιακής αντοχής από τα ζώα στον άνθρωπο και ο προϋπολογισμός του 2019 είναι τα βασικά θέματα που βρίσκονται στο επίκεντρο της ολομέλειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο αυτή την εβδομάδα.
Παρακολουθείτε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από το Ιόνιαν. Πάμε τώρα να δούμε και τα υπόλοιπα θέματα από την περιφέρεια. Με επιτυχία ολοκληρώθηκε το δεύτερο αναπτυξιακό συνέδριο Αιγιαλίας στο συνεδριακό κέντρο της Μυρτιάς Αιγίου από την εφημερίδα Πελοπόννησος. Η φετινή διοργάνωση αφορούσε στις αναπτυξιακές προοπτικές του Δήμου, τον πολιτισμό, τον τουρισμό, τον αθλητικό τουρισμό, την επιχειρηματικότητα, την ανάπτυξη λιμενικών εγκαταστάσεων και τις προοπτικές στην αγροτική ανάπτυξη. Ο συνάδελφος Δημήτρης Τριανταφυλόπουλος από την εφημερίδα Πελοπόννησος παρακολούθησε το διήμερο συνέδριο και θα μας μεταφέρει τις σημαντικότερες στιγμές. Δημήτρη, καλησπέρα, καλώς ήρθες. Καλησπέρα, κύριε Καλαμαρά, και σε εσάς και στους τηλεθεατές σας. Ήταν σίγουρα ένα γεμάτο διήμερο. Αναπτύχθηκε γόνιμος διάλογος μεταξύ αρχών, φορέων. Θα θέλαμε να μας πεις τι μπορεί να κρατήσουν οι κάτοικοι της περιοχής από αυτή τη διοργάνωση. Καταρχήν, ήταν ένα διήμερο συνέδριο το οποίο ξεκίνησε με αλήθειες. Η πρώτη αλήθεια ήταν ότι απαιτείται η συνεργασία των πολιτικών δυνάμεων, τοπικών ή κομματικών δυνάμεων. Και η δεύτερη αλήθεια είναι ότι εξαιτίας αυτής της μη συνεργασίας δεν εμφανίζεται, δεν καταγράφεται το ενδιαφέρον των πολιτών. Σε ό,τι αφορά τώρα τα θέματα τα οποία αναπτύχθηκαν, κυρία Καλαμαρά, οφείλω να πω ότι οι ομιλητές, οι εισηγητές, οι καλεσμένοι στάθηκαν σε τρεις πυλώνες βασικούς. Ο πρώτος είχε να κάνει με τα αγροτικά προϊόντα, την κορινθιακή σταφίδα και το ελαιόλαδο, τις εξαγωγές σε πάνω από 40 χώρες και την προβολή αυτών, διότι είναι ταυτισμένη η προβολή τους, η παραγωγή τους με την ιστορία της Αιγιάλιας. Ο δεύτερος πυλώνας έχει να κάνει με τον τουρισμό. Εκεί κατατέθηκαν διάφορες απόψεις. Το συμπέρασμα ήταν ότι δεν θα πρέπει η περιοχή να κυνηγά τον λεγόμενο μαζικό τουρισμό, αλλά τον εναλλακτικό, σε έναν συνδυασμό των 22 παραλίων που έχει, των θρησκευτικών μνημείων και των αρχαιολογικών χώρων, όχι όμως αυτόνομα σαν Δήμος, αλλά σε συνεργασία με το γειτονικό Δήμο των Καλαβρίτων, όπου παντρεύεται ο ορεινός όγκος, η χιονοδρομία με την παραλία και την παράκτεια ζώνη. Και ο τρίτος πυλώνας ήταν αυτός της παραλίας του Αιγαίου, όπου μετά την μεγάλη ανάπλαση η οποία έγινε, θεωρούν άπαντες ότι η σύνδεση της Ολυμπίας Οδού με το νέο λιμάνι, η διασύνδεση του νέου λιμανιού με το παλιό, η ανάπλαση των παλιών σταφυδαπηθικών πρέπει να γίνει άμεσα και από αυτό μπορεί να υπάρξει η δημιουργία μαρίνων, τουριστικών σκαφών, το γιότινγκ το οποίο μπορεί να κυνηγηθεί σαν στόχος, αλλά και πάλι οι ομιλητές δεν ήσαν τόσο τοπικιστικά τοποθετημένοι απέναντι στο πρόβλημα. Θεωρούν ότι θα πρέπει και πάλι η περιοχή να δει ένα πάντρεμα του Κορινθιακού, του Πατραϊκού και του Ιωνίου, το πέρασμα δηλαδή από το θαλάσσιο στενό. Άλλες αναφορές οι οποίες είχαν να κάνουν με την επιχειρηματικότητα της περιοχής. Αυτό το οποίο ίσως πολλοί δεν γνώριζαν και έμαθαν είναι ότι το 50-60% των χρημάτων που έρχονται στην τοπική αγορά είναι από εξαγωγές προϊόντων τοπικών επιχειρήσεων προς τον υπόλοιπο κόσμο. Και θα έλεγα ότι επίσης ένα ασφαλές συμπέρασμα του διήμερου αναπτυξιακού συνεδρίου είναι ότι δεν θα πρέπει πλέον όλοι οι φορείς να κυνηγούν στόχους και βάσει αυτών να υπάρχουν χαμένες δεκαετίες. Δηλαδή θεωρήθηκε ότι 10 χρόνια που κάποιοι πολεμούσαν παλιότερα να μην κλείσει η χαρτοβιομηχανία του Λαδόπουλου ή 10 χρόνια μετά κάποιοι που επιδίωκαν να γίνει το νέο λιμάνι είναι χαμένες δεκαετίες, άρα θα πρέπει να γίνεται πιο σωστός και πιο έγκαιρος, πιο έγκαιρη οριοθέτηση του καθενός στόχου. Βλέπουμε λοιπόν ότι βγήκαν για ακόμα μια φορά σημαντικά συμπεράσματα. Μια ακόμα επιτυχημένη διοργάνωση από την εφημερίδα Πελοπόννησος που συνεχίζει να κάνει αναπτυξιακά συνέδρια σε διάφορες πόλεις της περιφέρειας, όχι μόνο στην Πάτρα. Και το σημαντικό είναι ότι πάντα το παρόν δίνουν και εκπρόσωποι της κυβέρνησης και έχουν τη δυνατότητα έτσι όλοι να πάρουν απαντήσεις από εκεί που πρέπει για συγκεκριμένα ζητήματα.
Ήταν το τελευταίο από τα τέσσερα συνέδρια της Εφημερίδας Πελοπόννησος μαζί με θεσμικούς φορείς, με τους οικείους δήμους, την Περιφέρεια, την Περιφερειακή Ένωση Δήμων, Υπουργεία. Είχαν προηγηθεί της Πάτρας το καλοκαίρι, των Καλαβρίτων στις αρχές του φθινοπόρου, της Δυτικής Αχαΐας προημερών και ήταν και αυτό το διήμερο της Αιγιάλειας. Στο διήμερο πάντως αναπτυξιακό συνέδριο της Αιγιάλειας κυριάρχησε η παρουσία του Υφυπουργού Αθλητισμού, του κ. Γιώργου Βασιλιάδη, για τους παράκτιους μεσογειακούς αγώνες του 2019 και ήταν πολύ θετικό το ότι παρόντος του ιδίου ξεκαθαρίστηκε ότι το Αίγιο έχει ένα κομμάτι από αυτή τη διοργάνωση, είτε με προπονήσεις ομάδων είτε με κάποιους από τους ημιτελικούς αγώνες που θα γίνουν κάποιοι στο Αίγιο, μιας και γειτνιάζει με την Πάτρα, και δεδομένη η συνεργασία στο επίπεδο της μεσογειακής κουζίνας, ένα πάντρεμα της διοργάνωσης των παράκτιων με τον θεσμό Ινοξένια που προβάλλει γεύσεις κρασιά από τις πλαγιές περιοχής. Άρα λοιπόν αβίαστα βγαίνει το συμπέρασμα ότι μέσω αυτού του διήμερου αναπτυξιακού συνεδρίου κέρδισε κάτι η περιοχή, γιατί ήρθε ο κύριος Βασιλιάδης και επανέλαβε πολύ συγκεκριμένα πράγματα και αυτός και ο πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής, ο κύριος Μενεγής. Άρα υπάρχουν πράγματα που ο Δήμος, η Περιφέρεια, ο πολιτικός κόσμος τα κρατά, πρέπει να τα παρακολουθεί στενά, να τα αξιοποιήσει και από αυτά τα συμπεράσματα να προκύψουν πολύ χρήσιμα πράγματα για μια περιοχή η οποία έχει χαρακτηριστικά ανάπτυξης, απλά αυτή η ανάπτυξη, εδώ που τα λέμε, δεν καταγράφεται. Μάλιστα. Να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ τον Δημήτρη Τριανταφυλόπουλο από την εφημερίδα Πελοπόννησο που ήταν μαζί μας απόψε για το συνέδριο. Εμείς ευχαριστούμε το Ionian Channel για την στήριξη, για την προβολή. Το Ionian Channel, ένα κανάλι το οποίο νομίζω ότι μπορεί να μεταδώσει εικόνες και μηνύματα για την ανάπτυξη σε όλη τη Δυτική Ελλάδα και το Ιόνιο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό βράδυ. Τώρα, κυρίες και κύριοι, κλειστά θα παραμείνουν πανελλαδικά τα δικαστήρια και οι εισαγγελίες, καθώς και τα έμπιστα υποθηκοφυλάκια και εκτιματολογικά γραφεία της χώρας την 5η 25 Οκτωβρίου. Η Ομοσπονδία Δικαστικών Υπαλλήλων Ελλάδας κήρυξε 24-ωρη προειδοποιητική πανελλαδική κλαδική απεργία, διεκδικώντας την αναγνώριση των ειδικών συνθήκων της εργασίας, αλλά και προσλήψης προσωπικού. Την αναγνώριση των ειδικών συνθήκων της εργασίας τους από την πολιτεία και προσλήψεις προσωπικού ζητούν οι δικαστικοί υπάλληλοι που πραγματοποιούν 24-ωρη απεργία την 5η 25 Οκτωβρίου. Στα δικαστήρια της Πάτρας, σύμφωνα με τους συνδικαλιστές, τα κενά ξεπερνούν τα 30. Τα αιτήματά μας είναι χρόνια, είναι και θεσμικά και οικονομικά. Πρώτα απ' όλα τα θεσμικά, ζητάμε άμεσα την πρόσληψη του διαγωνισμού του 1K του 17, των 404 συναδέλφων που βγήκαν οι οριστικοί πίνακες, και ζητάμε την άμεση πρόσληψη να καλύψουμε έστω και μέρος της απώλειας που έχουμε σε οργανικές θέσεις. Τώρα, τα υλικοτεχνικά ζητήματα είναι γνωστά. Δεν υπάρχουν ακόμα ούτε καν υπολογιστές σύγχρονοι, υπάρχουν υπολογιστές παλιοί, δεν μπορούν να λειτουργήσουν. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας Δικαστικών Υπαλλήλων αμέσως μετά την πραγματοποίηση της απεργίας θα επανεκτιμήσει και θα σχεδιάσει τις περαιτέρω δράσεις για συνέχιση και κλιμάκωση των κινητοποιήσεων, ανάλογα και με τις όποιες τυχόν απαντήσεις λάβει από τον Υπουργό Δικαιοσύνης. Όπως ξέρετε, εμείς δεν έχουμε ούτε Σάββατο ούτε Κυριακές, απογεύματα εργαζόμαστε και δεν αμοιβόμαστε. Και αν υπολογίσουμε και το 45% των μειώσεων από τις αποδοχές μας που έγιναν στα χρόνια της κρίσης, από το 10 και μετά, καταλαβαίνετε ότι τα προβλήματά μας έχουν φτάσει στο προχώρητο. Γι' αυτό ξεκινάμε προειδοποιητική απεργία στις 25. Στις 20, 21, 22, αν θυμάμαι καλά, έχουμε το συνέδριό μας στα Καμένα Βούρλα. Και εκεί θα εκτιμήσουμε και θα αποφασίσουμε περαιτέρω κινητοποίησης. Την ημέρα της απεργίας θα υπάρχει προσωπικό ασφαλείας, το οποίο θα χρησιμοποιηθεί μόνο για τις επίγουσες υποθέσεις, στις οποίες ο κατηγορούμενος είναι υπόδικος και λήγουν, σε κάθε περίπτωση, τα όρια προσωρινής κράτησής του ή είναι κρατούμενος με την αυτόφορη διαδικασία, έχει θέσει τον εαυτό του υποκράτη σε εκτέλεση ποινής, καθώς και στις υποθέσεις και περιπτώσεις πολιτικών, ποινικών, διοικητικών δικαστηρίων και άλλων ειδικών περιπτώσεων. Η δίκη για τη δολοφονία του Άτυχου Μπακαρή θα πραγματοποιηθεί κανονικά. Αφιερωμένη στο σχολείο των προσφύγων στην Πάτρα είναι απόψε η εκπομπή «Άλλη άποψη» με τον Νίκο Γιαπρακά, η οποία θα προβληθεί στις 11. Εθελοντές εκπαιδευτικοί πήραν την πρωτοβουλία μαζί με την κίνηση υπεράσπισης μεταναστών να μάθουν στους πρόσφυγες που βρίσκονται στην περιοχή να γράφουν και να διαβάζουν στα ελληνικά και στα αγγλικά. Να δούμε ένα μικρό απόσπασμα.
πρώτο μέτρο για τη διαδικασία ενσωμάτωσής τους είναι η γλώσσα. Και η γλώσσα είναι, δεν είναι μια απλή διαδικασία, μαθαίνω πέντε λέξεις κλπ. Η γλώσσα σηματοδοτεί και άλλα πράγματα. Τον βγάζει από την απελπισία ή ένα αίσθημα απάθειας που μπορεί να πιάνει τον κάθε άνθρωπο που βρίσκεται σε αυτή τη θέση. Ενεργοποιεί τη θέλησή του και του βάζει στόχους. Διότι αν πάρεις την γλώσσα την πρωτοβάθμια, μπορείς να πας στη δευτεροβάθμια επάρκεια και από εκεί και πέρα όποιος θέλει μπορεί να συνεχίσει. Έχουμε τέτοιους πρόσφυγες που προσπαθούμε να τους ετοιμάσουμε, γιατί κάποιοι άφησαν στη μέση τις σπουδές τους. Μόλις έμαθα ότι γίνεται αυτό, ήθελα να προσφέρω, γιατί βλέποντας την κατάσταση, βλέποντας ανθρώπους να έρχονται, βλέποντας ανθρώπους κυνηγημένους, ξεριζωμένους από τον τόπο τους, μια πολιτική κατάσταση η οποία δεν βοηθάει καθόλου, θεώρησα ότι πρέπει να κάνω κάτι. Δηλαδή, έμπρακτο. Έπρεπε να βοηθήσω να κάνω κάτι. Και αυτό που ήταν δεδομένο ότι αυτό ήταν κάτι που έπρεπε να κάνω. Mm-hmm. Και αυτό ήταν το σωστό. Πόσο καιρό προσφέρετε τις υπηρεσίες? Είναι η τρίτη χρονιά που διδάσκω εδώ και να. Δεν είναι το ίδιο δηλαδή σαν τα δικά μας τα παιδιά που γυρνάνε σπίτι, τα έχουν όλα, το προσφέρουν όλα οι γονείς τους, έχουν το φαγητό τους έτοιμο και πρέπει να διαβάσουν για την επόμενη μέρα. Αυτοί πρέπει να ξεπεράσουν τον ίδιο τους τον εαυτό. Και νομίζω ότι και η θέληση των ανθρώπων αυτών να μάθουν ελληνικά είναι και ένα μήνυμα έντονο αντιρατσιστικό. Ναι. Έτσι, γιατί όταν βλέπεις ανθρώπους οι οποίοι θέλουν να μάθουν τα ελληνικά, θέλουν να μάθουν την ελληνική παιδεία, σίγουρα πρέπει να τους δεις με διαφορετικό μάτι. Ναι, ναι. Σίγουρα, γιατί εδώ δεν λέμε ξερά, δεν μαθαίνουν τη λέξη ξερά, λέμε και άλλα πράγματα. Τι περιμένεις ότι θα βρεις εδώ σε αυτό το σχολείο? Σχολείο. Μιλάμε καλά, διάβαζε, γράψε καλύτερα, αλλά θέλω ένα, εγώ χαρτία ανάνωση θέλω, πόσο, 5 χρόνο μετά, θέλω επιμακρόν, αυτό θέλω είναι ελληνικά certificate. Περισσότερα λοιπόν απόψε στις 11. Τώρα σε εξέλιξη βρίσκονται από τον Εμπορικό Σύλλογο Γηθίου επαφές και συζητήσεις, προκειμένου να συμμετάσχουν τα μέλη του Συλλόγου σε εκθέσεις τουριστικής προβολής του τόπου, αλλά και των παραδοσιακών προϊόντων της περιοχής, στις μεγαλύτερες εκθέσεις στο εσωτερικό αλλά και στο εξωτερικό. Για αυτές τις δράσεις εξωστρέφειας θα μιλήσουμε απόψε με τον πρόεδρο του Συλλόγου, τον κύριο Γιάννη Αναϊπάκο, που είναι μαζί μας. Καλησπέρα, κύριε Αναϊπάκο. Καλησπέρα σας. Λοιπόν, είναι σίγουρα μια σημαντική πρωτοβουλία. Γιατί θεωρείτε σκόπιμο να συμμετάσχουν οι τοπικές αυτές επιχειρήσεις σε εκθέσεις στο εσωτερικό και στο εξωτερικό, και αν υπάρχει απήχηση μέχρι στιγμής? Ευχαριστώ πολύ που μου δίνετε το βήμα να τοποθετηθούμε σαν Εμπορικό Σύλλογος Λιθίου, το κανάλι σας. Φυσικά και υπάρχει λόγος να συμμετάσχουμε, διότι το Γήθιο, όπως έχω πει και σε προηγούμενες συνεντεύξεις μου, πρέπει να πάρει την υπεραξία που του αξίζει. Δυστυχώς οι ομορφιές του τόπου μας και της περιοχής μας δεν έχουν εκμεταλλευτεί ως πρέπει και έχουμε ακόμη πολλά περιθώρια ανάπτυξης. Η σεζόν, για παράδειγμα, είναι πάρα πολύ μικρή και όποια κίνηση υπάρχει είναι μέσα στον Αύγουστο, που σε καμία περίπτωση δεν είναι αρκετή για να μπορέσει ο κόσμος να αναπτυχθεί, να ξεχειμωνιάσει που λέμε και να ζήσει αξιοπρεπώς της οικογένειάς του. Το μέρος μας, όπως γνωρίζετε, είναι ένα πολύ όμορφο μέρος, από τα καλύτερα μέρη στην Ελλάδα. Είναι ένα νησί παράκτιο με σπίτια νεοκλασικά που έχουν γίνει από τις αρχές από τα μέσα του 1860 και μετά, και πρέπει σιγά σιγά να τοποθετηθούμε και να πάρουμε αυτό που πραγματικά αξίζουμε. Βλέπετε λοιπόν αυτό το κενό και βλέπετε ότι υπάρχει μία ανάγκη προβολής του τόπου αλλά και των τοπικών σας προϊόντων. Αυτή τη στιγμή βλέπετε οι επιχειρηματίες, τα μέλη του Εμπορικού Συλλόγου αλλά και γενικότερα ο κόσμος να το έχει καταλάβει και πώς κινείται σε αυτή την κατεύθυνση? Και φυσικά να μας πείτε και τι πρέπει να κάνουν εν ώψη του χειμώνα για τη συμμετοχή συγκεκριμένα σε αυτές τις εκθέσεις που σκοπεύετε να συμμετάσχετε. Από τη Γενική μας Συνέλευση, διότι είμαστε καινούριο δίκη στον Εμπορικό Σύλλογο, ο οποίος επί 11 χρόνια δεν υπήρχε, είχε απαξιωθεί, αδρανοποιηθεί τελείως,
προσπαθήσαμε με βήματα γρήγορα να καλύψουμε όσο μπορούμε και χωρίς καθόλου οικονομική βοήθεια από κανέναν παρά μόνο από τις ελάχιστες εισφορές των μελών μας, όλο αυτό το χαοτικό κενό που υπάρχει. Τα μέλη θέλουν να συμμετάσχουν. Είναι καταρχήν ενεργά, είναι όμως δυστυχώς από την άλλη δεν διαθέτουν την εμπειρία μιας τέτοιας μεγάλης διοργάνωσης και μιας ζητούμενης εξωστρέφειας με το background που έχει ο καθένας ξεχωριστά. Μάλιστα. Γι' αυτό σαν σύλλογος προσπαθούμε με τις οδηγίες μας οι επιρρότεροι και με την επιμονή μας να τους πείσουμε ότι πρέπει να ξεκινήσουμε να γίνει μια προσπάθεια και μάλιστα να ξεκινήσουμε από μια δυνατή ευρωπαϊκή έκθεση του NITB του Βερολίνου, το Βερολίνο, που είναι κομβικό σημείο και μάλιστα με ελάχιστο κόστος, διότι η περιφέρεια έχει προσφερθεί να μας καλύψει το κόστος συμμετοχής μας στην έκθεση του περιπτέρου και των επιχειρηματιών. Είναι λοιπόν, θεωρούμε, μια μοναδική ευκαιρία να αναδείξουμε τον τόπο μας, αργότερα να πάμε και σε άλλες εκθέσεις και στο εσωτερικό, οι μικροβιοτεχνίες, οι μικροοικοτεχνίες, να βγάλουν τα προϊόντα τους στο περίφημο λάδι της ελιάς μας, που είναι το καλύτερο στον κόσμο διεθνώς, για να δώσουμε την υπεραξία αυτή που είπα στον τόπο. Είναι πράγματι σημαντικό, μακάρι να τα καταφέρουν περισσότεροι επιχειρηματίες να έρθουν μαζί σας και να προβάλλουν το όμορφο γήθιο, τα τοπικά προϊόντα. Αξίζει την προσπάθεια. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, κύριε Αναϊπάκο, που ήσασταν μαζί μας απόψε. Καλό σας βράδυ. Ευχαριστούμε πολύ. Τώρα, κυρίες και κύριοι, πιστοί από κάθε γωνιά της Ελλάδας βρέθηκαν στην Τρίπολη για να προσκυνήσουν την τιμία ζώνη της Θεοτόκου. Σήμερα μεταφέρθηκε στον Ιερό Ναό του Νεομάρτυρα Παύλου, προκειμένου να προσκυνήσουν όσοι δεν κατάφεραν να πάνε στον Ιερό Ναό του Αγίου Βασιλείου. Στον Ιερό Ναό του Νεομάρτυρα Παύλου μεταφέρθηκε για λίγες ώρες η Αγία Ζώνη της Παναγίας που για 4 ημέρες έμεινε στην Τρίπολη. Παρά τις άσχημες καιρικές συνθήκες, άνθρωποι κάθε ηλικίας βρέθηκαν έξω από το ναό για να υποδεχθούν το Ιερό Κοιμήλιο. Ο Μητροπολίτης Μαντινίας και Κιγνουρίας Αλέξανδρος την μετέφερε εκεί, προκειμένου να προσκυνήσουν όσοι δεν κατάφεραν να ανέβουν στον Μητροπολιτικό Ναό. Εδώ το χώμα είναι ποτισμένο με το αίμα του Αγίου Ενδόξου Νεομάρτυρος Παύλου, που στις 22 Μαΐου του 1818 για την πίστη και για το γένος έδωσε την ομολογία και προσέφερε τη ζωή του. Την Δευτέρα η Αγία Ζώνη μεταφέρθηκε για προσκύνηση στην αστυνομική διεύθυνση το Παναρκαδικό Νοσοκομείο, στον Βρεφονηπιακό Σταθμό της Ιεράς Μητρόπολης, στο Γυροκομείο και στην 124 Πτέρυγα Βασικής Εκπαίδευσης Αεροπορίας. Το βράδυ της ίδιας μέρας άρχισε η Ιερά Αγρυπνία, στην οποία προεξήρχε ο ηγούμενος της Μονής Βατοπεδίου, Γέροντας Εφραίμ. Πλήθος πιστών από όλη τη χώρα βρέθηκε στην Τρίπολη για να προσκυνήσει το μοναδικό κοιμήλιο που διασώζεται από την επίγεια ζωή της Θεοτόκου. Η τιμία ζώνη αναχώρησε για την Νεάπολη Θεσσαλονίκης. Και να περάσουμε στην αθλητική επικαιρότητα. Μαζί μας ο Διονύσης Μιώρης. Καλησπέρα, Διονύση. Καλησπέρα. Τα σενάρια αποχώρησης του Σάβα Παντελίδη απομάκρυνε η διοίκηση του Αστέρα Τρίπολης. Κανένα θέμα απομάκρυνσης από τον πάγκο του Σάβα Παντελίδη δεν τίθεται στον Αστέρα, με την ΠΑΕ να στηρίζει στο 100% τον έμπειρο τεχνικό της ομάδας. Ορατός είναι ο κίνδυνος να αφαιρεθούν 39 βαθμοί στη Σπάρτη από τις προσφυγές πρώην παικτών της. Την αμέριστη συμπαράσταση της διοίκησης του Αστέρα Τρίπολης έχει ο Σάβας Παντελίδης, με την ΠΑΕ να βάζει τέλος στα σενάρια που διέρευσαν σχετικά με πιθανή αποχώρηση του έμπειρου τεχνικού από τον πάγκο. Η θετική εικόνα των Αρκάδων στο πρωτάθλημα παρά την μικρή συγκομιδή βαθμών δεν παραγνωρίζεται από κανέναν και υπάρχει μεγάλη στήριξη στην δουλειά του Σάβα Παντελίδη και το έργο του στον σύλλογο, το οποίο από πέρσι είναι εξαιρετικό. Ο Αστέρας επικεντρώνεται στα δύσκολα μάτς με Πανετολικό και Ξάνθη και θα προσπαθήσει να πάρει τις νίκες που χρειάζεται για να σκαρφαλώσει τη βαθμολογία. Μπροστά σε έναν τεράστιο κίνδυνο βρίσκεται η ομάδα της Σπάρτης,
λίγο πριν ξεκινήσει τις υποχρεώσεις της για το πρωτάθλημα της Football League, αφού καλείται να εξοφλήσει 13 πρώην ποδοσφαιριστές. Αλλιώς θα της αφαιρεθούν 39 βαθμοί από την φετινή χρονιά. Η απόφαση του διαιτητικού δικαστηρίου δεν ήταν θετική για τους Λάκωνες, που έχουν πολύ μικρό χρονικό περιθώριο προκειμένου να καλύψουν τις οικονομικές οφειλές τους. Να σημειώσουμε ότι αν η Σπάρτη δεν πληρώσει τους παίκτες μέσα σε 3 ημέρες, θα υπάρξει νέα απόφαση ενεργοποίησης ποινών και από εκείνο το σημείο η ομάδα θα έχει άλλες 5 ημέρες για να εξοφλήσει τους παίκτες και να γλιτώσει την αφαίρεση βαθμών. Στη Γάμα Εθνική, στην απόκτηση Center Ford, προχώρησε ο Παναρκαδικός που ανακοίνωσε τον Σέρβο Πέτρα Βίγκνεβιτς. Ο 23χρονος επιθετικός ξεκίνησε την πορεία του από την Βόσντοβατς, ενώ έχει περάσει από την Βερσάκ και τη Ζελέζνικαρ. Πέρσι αγωνίστηκε στην Μπάσκ, ομάδα τρίτης κατηγορίας της Σερβίας. Εκτός και πάλι μένει για το μάτς με την Bayreuth για το Basketball Champions League ο Δημήτρης Κατσίβιλης του Προμηθέα της Πάτρας. Ουσιαστική λύση φέρεται να βρει και η Επιτροπή Σωτηρίας για τον Απόλλωνα της Πάτρας, ώστε να προχωρήσει ακάθεκτος στην Α2 Basket. Για άλλο ένα ευρωπαϊκό μάτς εκτός αποστολής έμεινε ο Δημήτρης Κατσίβελης στον Προμηθέα της Πάτρας. Ο Έλληνας γκάρντ αποφασίστηκε να παραμείνει στην Αχαϊκή πρωτεύουσα για να ακολουθήσει ατομικό πρόγραμμα και να μην βρίσκεται στην Γερμανία για το μάτς της τρίτης αγωνιστικής του Basketball Champions League με την Bayreuth. Ο Προμηθέας μετά τη βαριά ήττα από τον ΠΑΟΚ στην Πειλαία για το ελληνικό πρωτάθλημα θέλει να βγάλει αντίδραση, ενώ παράλληλα περιμένει και το σαββατιάτικο ντέρμπι με την ΑΕΚ, με την ομάδα να θέλει οπωσδήποτε την νίκη μετά τις δύο συνεχόμενες ήττες. Παρά τις διαφωνίες του Κώστα Καραπάνου, η πρόταση της Επιτροπής Σωτηρίας για τον Απόλλωνα της Πάτρας προχώρησε και ουσιαστικά αποφασίστηκε ο διαχωρισμός της ΚΑΕ από τον Εραστέχνη. Αυτή η απόφαση ίσως φέρει ουσιαστικές λύσεις τόσο στο οικονομικό όσο και στο διοικητικό κομμάτι για τους μελανόλευκους που παλεύουν να μείνουν όρθιοι στο πρωτάθλημα της Α2 Μπάσκετ. Η Γενική Συνέλευση που πραγματοποιήθηκε χθες θα συνεχιστεί αύριο με σκοπό να γίνουν και οι εκλογές για να προχωρήσουν οι διαδικασίες για το καλό του συλλόγου. Να ευχαριστήσουμε τον Διονύση Μπινιώρη για την ενημέρωση. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Ιόνιαν ολοκληρώθηκε. Στη συνέχεια, τρέχα γύρευε με τον Άγγελο Σεβαστιάδη. Στις 10, Travel Guide. Και στις 11, άλλη άποψη με τον Νίκο Γιαπρακά, που απόψε είναι αφιερωμένη στο σχολείο των προσφύγων στην Πάτρα. Μπορείτε να παρακολουθείτε τα δελτία ειδήσεων και στο διαδίκτυο, στο κανάλι του Ιόνιαν στο YouTube, Ιόνιαν Channel. Ευχαριστούμε πολύ για την προσοχή σας. Καλή σας νύχτα.